κύριος Αυγενάκης, ο υφυπουργός, μπροστά στην εμφανή αδυναμία του να στηρίξει αυτό το θεσμικό πραξικόπημα στο σωματιακό αθλητισμό, επιχειρεί επικίνδυνα να φέρει σε αντιπαράθεση αθλητές με αθλητές, προπονητές με προπονητές, αθλητές με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα διοικητικά πράγματα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα πατάξει τις παθογένειες στον αθλητισμό. Επιτρέψτε μας, αλλά η κυβέρνηση, το Υφυπουργείο Αθλητισμού, χρησιμοποιεί πρακτικές και εργαλεία που τα χρησιμοποιούσε ο Ασλανίδης, κύριε Αυγενάκη. Και σας το έχουν πει αρκετοί αυτό. Και δεν το λαμβάνετε υπόψη σας. Πλανάστε όμως πλάνη νυχτρά. Εάν νομίζετε ότι ο κόσμος του αθλητισμού θα σιωπήσει μπροστά στο βουνό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και τα λουκέτα που θα βάλουν τα χιλιάδες αθλητικά σωματεία. Και τι κάνετε? Επιστρατεύετε Ολυμπιονίκες, άκουσον, επιστρατεύετε αθλητές, στείνετε βίντεο προπαγανδιστικά. Εμείς δεν θα πούμε στο σχολιασμό των όσων λένε, όχι γιατί φοβόμαστε. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Είναι δικαίωμα των Ολυμπιανικών να έχουν άποψη. Έχουν ζήσει καταστάσεις. Αλλά θα σας ρωτήσω το εξής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που έδρασαν, πότε έδρασαν? Δεν έδρασαν επί δικών σας κυβερνήσεων? Από τα δικά σας κόμματα δεν προέρχονται? Τώρα δεν σας κάνουν? Δεν σας κάνουν? Είναι φανερό ότι επιχειρείτε την αλλαγή φρουράς, αλλάζοντας δηλαδή ο Μανολιός, για να φορέσει τα ρούχα του αλλιώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνεχίζοντας όμως τον ίδιο καμβά. Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείτε τους Ολυμπιονίκες. Ανέντιμη πρακτική, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, οι αθλητές, εμείς τουλάχιστον δεν βάζουμε κανένα ζήτημα ότι δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διοικήσεις των αθλητικών οργάνων. Ποτέ δεν το είπαμε αυτό. Ποτέ. Γιατί λοιπόν χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους η κυβέρνηση, βάζοντας σε αντιπαράθεση το αθλητικό κίνημα μεταξύ τους? Για μας δεν είναι το πρόβλημα οι αθλητές, ούτε οι Ολυμπιονίκες. Αλλά δεν συζητάμε σήμερα αυτό. Δεν είναι αυτό το αντικείμενο του νομοσχεδίου. Και αντί αυτού, ο Υφυπουργός τους εργαλειοποιεί, προσπαθώντας, προσέξτε, να τους μετατρέψει σε πολιορκητικό κρυό του αθλητικού εκλογομαγειρέματος που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο, να δούμε πώς θα ξεμπερδέψετε. Σε ορισμένες ομοσπονδίες, για παράδειγμα στην ΚΟΕ, στην Κολυμβητική Ομοσπονδία, που καλλιεργεί πολλά αθλήματα, με το να ορίσει αθλητές έτσι γενικά και αφηρημένα στη διοίκηση, σημαίνει ότι στην Ομοσπονδία θα συμμετέχει το 30% των αθλητών, δηλαδή 6 μέλη στα 21 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και μιλάμε για μια Ομοσπονδία με 250 σωματεία. Άρα λοιπόν είναι φανερός ο στόχος της κυβέρνησης να αλλάξει συσχετισμούς, εργαλειοποιώντας και αξιοποιώντας τους αθλητές. Ντροπή. Δεύτερον, κατηγορείτε τις ομοσπονδίες ότι δεν εναρμόνισαν τα καταστατικά τους με τις διεθνείς ομοσπονδίες. Η ΔΟΕ όμως το έλεγε από τον Νοέμβριο, από τον προηγούμενο Νοέμβριο, για να εναρμονιστούν τα καταστατικά. Οι ομοσπονδίες είχαν συμφωνήσει και ήταν σε αυτή τη διαδικασία. Πότε ανακόπηκε? Ανακόπηκε αυτή η διαδικασία από τη στιγμή που κατατέθηκε ο προηγούμενος νόμος που έθετε τα όρια, τα όρια ηλικίας και τις θητείες. Γι' αυτό εμείς μιλάμε για κυβερνητικό πραξικόπημα στην προκειμένη περίπτωση. Εκτός του ότι τους εξαπατήσατε με την αναδρομικότητα. Δηλαδή, άλλα υποσχεθήκατε και άλλα νομοθετήσατε. Κάτω λοιπόν από την πίεση του αθλητικού κόσμου επιχειρείτε έναν καινοφανή ελιγμό, κατεβάζοντας τα όρια ηλικίας από τα 71 στα 70. Το ξεκίνησα από τα 74, το πήγατε στα 71, τώρα στα 70. Είναι μια πρόταση εκ του πονηρού. Δηλαδή τα εκλογομαγειρέματα έχουν γίνει επιστήμη στην κυβέρνηση. Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Αν και το έχουμε πει,
ότι είμαστε αντίθετοι στην επιβολή, προσέξτε, το τονίζω, φοιτιών και ορίων ηλικίας, για όσους θέλουν να ασχοληθούν στα όργανα των αθλητικών φορέων, θα σας ρωτούσαμε γιατί το πήγατε από το 74 στο 71, από το 71 στο 70, στο 70 και όχι για παράδειγμα στο 72. Για πέστε μου, γιατί το πηδήξατε αυτό το, αυτή την ηλικία των 72 ετών. Λέτε ήταν απέτηση των φορέων. Ήταν αυτό απέτηση των φορέων. Σας προσδιορίσαν τα όρια ηλικίας. Και ποιους φορείς. Ποιους φορείς. Είναι οι ελεγχόμενοι φορείς από εσάς. Θα σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Ο ΣΕΓΑ σας έκανε τέτοια πρόταση. Ο κύριος Σεβαστής σας έκανε τέτοια πρόταση. Όχι. Ποιο φωτογραφίζετε λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση. Ποιο φωτογραφίζετε. Να μας πείτε. Τον κύριο Σεβαστή φωτογραφίζετε. Είναι καθαρό. Είναι λοιπόν προφανής ο στόχος της ευθείας και άμεσης παρέμβασης και του εξωστρακισμού των αθλητικών παραγόντων που μπορεί να διαφωνεί κάποιος, μπορεί να συμφωνεί, μπορεί να έχει οποιαδήποτε πολιτική ταυτότητα. Έχουμε άποψη γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά όχι κάτω από τέτοιου είδους πραξικοπηματικές διαδικασίες. Κύριε Συντιχάκη, σας παρακαλώ, και... έχετε περάσει τα 6 λεπτά. Λοιπόν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Φτάσατε και στο σημείο να αλλάξετε τη σύνδεση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, μειώνοντας την εκπροσώπηση της ΕΑΟΜ των ατόμων με αναπηρία από 8 σε 4. Είναι μία μείωση της τάξης του 40%. Παρόλο που αποτελεί τη βάση του παραολυμπιακού κινήματος με 3.500 αθλητές. Τους αγνοήσατε, δεν τους φέρατε εδώ, έχουμε και εμείς διαφωνίες μαζί τους. Δεν ξέρω εσείς τι ακριβώς τι διαφωνίες έχετε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν περί τιμή όταν συζητιέται ένα νομοσχέδιο κατ' ονόματος αθλητικό νομοσχέδιο, να μην καλείται ο κύριος, ο βασικός φορέας του παραολυμπιακού κινήματος. Είναι λοιπόν φανερό ότι θέλετε να αλλάξετε και εκεί τους συσχετισμούς στην Παραολυμπιακή Επιτροπή, φτιάχνοντας τεχνητή πλειοψηφία στην ολομέλεια της Επιτροπής υπό τον ασφιχτικό έλεγχο και της κυβέρνησης και εσάς προσωπικά. Κατά συνέπεια, αυτό το νομοσχέδιο όχι απλώς είναι τερατούργημα, θα μείνει στην ιστορία ως ένα νομοσχέδιο αλλά ασλανίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ.